υπάρχει στοιχείο, δεν είναι μακριά από το μέλλον. Το βιώσαμε. Το ζήσαμε τελευταία χρόνια. Και βιώσαμε βέβαια. Άρα δεν μπορούσαμε δυστυχώς να κάνουμε επιστροφές, αλλά ό,τι επιστροφές υπάρχουν τώρα γίνονται. Και αυτό χρειάζεται επαρκή και έχει ένα ακόμα ευχαριστημένο πελάτη. Δυστυχώς η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η οποία αποδέχτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση, από τη μία θετικά μείωσε τις ροές και τις μείωσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση παρενέβη, γιατί δεν μπορούσαμε μόνοι μας τότε να ελέγξουμε τις ροές. Και πήγαμε από περίπου 50.000 άτομα το μήνα σε περίπου 3.000 άτομα το μήνα. Άρα ήταν πάρα πολύ σημαντική η μείωση, πάνω από 90% που επιτεύχθηκε. Αλλά έχει ένα μειονέκτημα αυτή η συμφωνία. Η Τουρκία αποδέχτηκε, όπως τελικά ερμηνεύτηκε η συμφωνία, επιστροφές μόνο από τα νησιά. Το οποίο σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι όποιος φύγει από εδώ και πάει στην Αθήνα και πάρει άσυλο αρνητικό από την Αθήνα, μένει στη χώρα. Ενώ αν κάνουμε το άσυλο μέσα σε λίγες εβδομάδες στα νησιά, μπορεί να γυρίσει στην Τουρκία. Θα μου πείτε, μα γυρνάγαμε στην Τουρκία. Όχι, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γυρνάγαμε. Τώρα γυρνάμε. Έχουμε κάνει τρεις μεταφορές στις 12 μέρες που υπάρχει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Προσπαθούμε, είναι δύσκολο. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες ασύλου, να πάρουμε αρνητικές αποφάσεις και να κάνουμε επιστροφές. Και σε αυτό η δυσπιστία σας είναι σεβαστή. Χρειαζόμαστε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, και κλείνω, να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στη Σάμμο. Να σταματήσει να υπάρχει αυτό το απαράδεκτο ανοιχτό κέντρο που γεμίζει αυτή τη στιγμή όλη την πόλη. Να υπάρξει ένα κλειστό, δομημένο, ασφαλές κέντρο, το οποίο θα οδηγεί σε ταχεία εξέταση ασύλου και άμεσες μετακινήσεις. Αυτών που πήραν άσυλο προς την ενδοχώρα, αυτών που δεν πήραν άσυλο προς την Τουρκία. Μόνο έτσι θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια αποφασιστικό χτύπημα στα κυκλώματα των διακινητών και μαζί με τη φύλαξη των συνόρων που έχει ενισχυθεί ήδη να πετύχουμε τη μείωση των όρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για τον χρόνο που δώσατε. Στόχος μας είναι το ταχύτερο δυνατό και στα 5 νησιά τα οποία έχουν και δέχονται μεταναστευτικές ροές να υπάρχει πρόβλεψη για να εφαρμοστεί ο νόμος. Το έχω ζητήσει ήδη και από τη Μυτιλίνη και από τη Χίο και από τη Λέρο να υπάρξει κάποια προσωρινή διευθέτηση του θέματος ώστε να φταλεί σύντομα το μήνυμα μέσα στο Φεβρουάριο ότι η νέα νομοθεσία ασύλου εφαρμόζεται πλήρως.